Σήμερα και αύριο υλοποιούνται μια σειρά εργαστηρίων και δράσεων δικτύωσης, γιατί ολοκληρώνεται μια μεγάλη προσπάθεια πολλών μηνών προκειμένου να υποστηρίξουμε τη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί μια από τις προτεραιότητες για όλες τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να τροφοδοτήσουν με στοιχεία τα παρατηρητήρια σε όλη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, εργαστήκαμε υπό τις οδηγίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και εγώ και η ομάδα των συνεργατών μου από την εταιρεία PCM και δουλέψαμε προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής για να μπορούμε να οργανώσουμε τις δράσεις μας και τους πόρους που διαθέτει κάθε περιφερειακή αρχή καλύτερα προκειμένου να ακουφίσει υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες. Η επιτελική συντονιστική δομή κοινωνικής ένταξης είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Λειτουργεί κάτω από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας και έχει πολλές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό και συντονίζεται με τα κέντρα κοινότητας που έχουν αναπτυχθεί ήδη στις 5 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων και αναπτύσσονται σήμερα και στους υπόλοιπους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Το κύριο δικαίωμα τώρα που μπορούν να συνεισφέρουν στον πολίτη, ποιο είναι? Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην οργάνωση της κοινωνικής πολιτικής, των παροχών, των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και κέντρο αυτής της διαδικασίας εξυπηρέτησης είναι τα κέντρα κοινότητας σε όλη τη χώρα. Εντάσσονται όλες τις δομές εκεί, οι κοινωνικές? Αυτό ακριβώς έρχεται να εξυπηρετήσει σε έναν βαθμό και η σημερινή και αυριανή πρωτοβουλία, το πώς θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε με συγκεκριμένα εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών δομών, γιατί πολλές φορές ακόμα και δομές που είναι στην ίδια πόλη και στον ίδιο Δήμο δεν μπορούν να λειτουργήσουν συντονισμένα για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ποιος χρηματοδοτεί μια δράση ή ποιος την υλοποιεί, τον ενδιαφέρει να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δικιά του προτεραιότητα. Σημασία λοιπόν έχει σε αυτή τη λογική να αντιστοιχίσουμε και τις υπηρεσίες και τη δουλειά που κάνουν καθημερινά όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το φάσμα των υπηρεσιών. Συνήθως τι δράσεις γίνονται πάνω στο αντικείμενο αυτό? Αν δείτε το χάρτη των δομών κοινωνικής προστασίας, είτε δημόσιων, είτε εθελοντικών, είτε και ιδιωτικών ακόμα, που έχει ολοκληρωθεί, θα δείτε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κοινωνικών φορέων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που αφορούν θέματα από την προστασία του παιδιού και την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας μέχρι πάρα πολύ εξειδικευμένες άλλες υπηρεσίες. Σημασία έχει αυτό να γίνει κτήμα στον κάθε πολίτη, να ξέρει ο καθένας πού μπορεί να προσφύγει και πώς μπορεί να μοιραστεί τις αναζητήσεις του, τις ανάγκες του και τις προτεραιότητες του. Άρα δηλαδή αυτές οι δομές θα είναι μέσα στα κέντρα του Δήμου, δηλαδή μέσα και θα περάσει στις δημοτικές αρχές? Δεν είναι πάντα μέσα στα πλαίσια του Δήμου, γιατί οι δομές τέτοιες υπάρχουν από την περιφέρεια, υπάρχουν από τους Δήμους, υπάρχουν και από άλλους φορείς. Το μεγάλο στίχημα, αν μου επιτρέπετε η λέξη, είναι πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα μέσα από τη συνεργασία.